Πάμε στο Μεσολόγγι τώρα, κυρίες και κύριοι, στις εξελίξεις γύρω από το θάνατο της Ειρήνης Λαγούντη. Και λέω θάνατο γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί επίσημα το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, μία ακόμα μαρτυρία έρχεται να προστεθεί. Μαρτυρία που λέει ότι η Ειρήνη βρισκόταν το απόγευμα του Σαββάτου, αργά το απόγευμα του Σαββάτου, ίσως και μετά τις 5, μαζί με δύο άνδρες σε ένα ερημικό σημείο. Έτσι, επειδή οι μαρτυρίες πια είναι πολλές για αυτό το στιγμιότυπο, καταρρύπτεται το σενάριο ότι λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι που χάθηκαν τα ίχνη από το κινητό της τηλέφωνο, εκείνη φορτισμένη αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα τρίωρο με τετράωρο όπου κάνει κάτι χωρίς να ξέρει κανείς τι, έρχεται σε επαφή με κάποιους ανθρώπους και μετά κόβεται το νήμα της ζωής της. Οι εξελίξεις τρέχουν καθημερινά, αλλά το απόλυτο θρίλερ για το θάνατο της 44χρονης μητέρας στην Αιτώλο Ακαρνανία παραμένει ένας άλυτος γρίφος. Την ώρα που ο εισαγγελέας πλημελιωδικών Αγρινίου επέστρεφε τη δικογραφία στην αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, οι νέες μαρτυρίες, οι ισχυρισμοί αλλά και οι αιχμές για τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στις έρευνες έδιναν νέες διαστάσεις στο μεγάλο μυστήριο. Τις τελευταίες μαρτυρίες ψαράδων που ανέφεραν ότι η 44χρονη έφτασε με δύο άγνωστους άντρες στην παραλία του Λούρου και ακολούθησε καυγάς, ήρθε να συμπληρώσει ακόμα ένας κάτοικος της περιοχής. Το Σαββάτο των Φώτων ήμουν στο χωριό γιατί μένω στην Αθήνα. Είχα πει να δω τους γονείς. Από τις 4 μέχρι και 5 παρατηρή έφυγε ο αδερφός μου να πάει στα χωράφια. Το αυτοκίνητο της Κλήπου ήρθε από το χωριό. Πέρασε ακριβώς μπροστά μου. Γύρισα και το κοίταξα. Θυμάμαι πάρα πολύ καταρχικά τις πίσω πινακίδες. Όπως υποστηρίζει, η αδικοχαμένη Ειρήνη πέρασε από μπροστά του με το αυτοκίνητό της λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα των Θεοφανίων. Είναι η μέρα της εξαφάνισής της. Το απόγευμα που άφησε την τελευταία της πνοή με φρικτό τρόπο στο φλεγόμενο αυτοκίνητό της στις όχθες της λίμνης Τριχονίδας. Επειδή την Δευτέρα μίλησα με τον αδερφό μου, τον πήρα τηλέφωνο γιατί είχα επιστρέψει στην Αθήνα και τον ρώτησα τι ώρα ακριβώς έφευγε τη συγκεκριμένη μέρα το Σαββάτο για τα χωράφια. Και μου λέει περίπου 5 παρά μου λέει ήταν η ώρα. Οι διαδοχικές μαρτυρίες προβληματίζουν. Όλο και περισσότεροι καταθέτουν πως η 44χρονη βρέθηκε σε αυτή την παραλία, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποιοι ήταν οι δύο άντρες που βρίσκονταν μαζί της. Ποιοι ήταν εκείνοι που λογομάχησαν μαζί της στα 5 λεπτά που παρέμειναν στο σημείο. Δεν προτιμούσα να φύγει, το λέω ένα γρήγορα να πούμε κτλ. Μπήκαν μέσα και φύγανε. Αν η 44χρονη βρέθηκε στην παραλία του Λούρου γύρω στις 5 το απόγευμα, θα χρειαζόταν περίπου μια μισή ώρα για να φτάσει στο σημείο που βρέθηκε νεκρή. Πήγε μόνη της εκεί. Θέλησε η ίδια να δώσει τέλος στη ζωή της ή κάποιοι τη δολοφόνησαν. Οι αυτόπτες μάρτυρες πάντως επιμένουν. Επειδή είμαι οδηγός στα αυτοκίνητα και επειδή το επαγγελμά μου είναι οδηγός, για το αυτοκίνητο, επειδή κράταγα στα αγροτικό την πόρτα να πει η μάνα μου, η οποία είναι μέσα, πέρασε ακριβώς μπροστά μου. Ο ιδιωτικός ερευνητής που προσέλαβε η οικογένεια υποστηρίζει πως η 44χρονη βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της, δεμένη με πλαστικές χειροπέδες. Κάτι που, όπως λέει, δείχνει τα λάθη που έγιναν μέχρι σήμερα στις έρευνες. Μιλάμε για έγκλημα. Βρήκα μια χειροπέδα αυτή τη πλαστική αστυνομία. Κάνει χρήση και η αστυνομία πολλές φορές. Αυτή δεν τη βρήκε κανένα. Δεν έκανα μια αυτοψία. Δεν έγινε έρευνα σωστή. Στο αυτοκίνητο το πήραν και τα αποτυπώματα των DNA τα βγάλαν. Όπως λέει ο κύριος Σπύρου, το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν σημάδια στα χέρια της γυναίκας ή μέρη του πλαστικού στη σωρό της, πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι στη συνέχεια υπήρξε φωτιά στο αυτοκίνητό της, καθώς και στο ότι φορούσε μακριά μανίκια. Για τον κύριο Σπύρου, τόσο οι αστυνομικοί που πήραν μέρος στις έρευνες, όσο και ο ιατροδικαστής, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ο ιατροδικαστής, γιατί βιάστηκε να πει είναι αυτοκτονία? Η αστυνομία, γιατί βιάστηκε να πούνε ότι είναι αυτοκτονία? Όλα αυτά νομίζουν στο έγκλημα και είναι και οικονομικό. Πιστεύω ότι η αστυνομία πρέπει να έχει και το κινητό τηλέφωνο και προφάρει.
Οι συγγενείς της αδικοχαμένης Ειρήνης περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και ευελπιστούν ότι η αστυνομία θα καταφέρει να συγκεντρώσει νέα στοιχεία για την υπόθεση. Ήδη, ο μάρτυρας που θεωρείται κλειδί κλήθηκε για νέα κατάθεση. Όταν τελειώσει η προανάκριση, η δικογραφία θα επιστρέψει στην εισαγγελία και τότε ενδεχομένως να χορηγηθούν αντίγραφα της δικογραφίας στους πληρεξούσιους δικηγόρους. Η αστυνομία αξιολογεί όλες τις πληροφορίες και ψάχνει ξανά την υπόθεση. Ένα θρίλερ με αναπάντητα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις από το απόγευμα των Θεοφανίων. Δείτε σε λίγο. Νέα δεδομένα για την πρεσβειοπία. Το πρόβλημα που απασχολεί εκατομμύρια Έλληνες βρίσκει λύση με πρωτοποριακή επέμβαση στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Θα καλησπέρισω τώρα τον κύριο Βασίλη Ταουξή, τον δικηγόρο από την πλευρά της οικογένειας της Ειρήνης. Κύριε Ταουξή, το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αυτές οι αλλεπάλληλες μαρτυρίες που ακούμε να έρχονται καθημερινά πια στην επιφάνεια και λένε ότι σε μια μεγάλη απόσταση από εκεί που βρέθηκε τελικώς νεκρή Ειρήνη Λαγούδη, έχει θεαθεί με κάποιους άλλους ανθρώπους, με δύο άνδρες. Έχετε κάποια εκτίμηση για αυτό το γεγονός ή για αυτές τις μαρτυρίες? Ακούω με ενδιαφέρον και παρακολουθώ κάθε στιγμή τις εξελίξεις. Τα ακούω, τα κρισιολογώ και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή και αφού πάρω και τη δικογραφία στα χέρια μου, τότε θα μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Τις θεωρείτε αξιόπιστες αυτές τις μαρτυρίες? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν ξέρω τους ανθρώπους, δεν είμαι στον χώρο, στην περιοχή, δεν έχω επιληφθεί της προανακριτικής διαδικασίας και δεν έχω κανένα έγγραφο της δικογραφίας στα χέρια μου, οφείλω με σεβασμό στη μνήμη της νεκρής και με σεβασμό προς τον πόνο της οικογένειας να ακούω τα πάντα, να τα αρχιοθετώ, να τα τοποθετώ στην θέση τους και να κάνω όπως κάνουν όλοι, να βγάλω τα συμπεράσματά μου. Όπως κύριε Ταουξή, ξέρετε, όντως, περιμένουμε αυτή τη δουλειά να την κάνουν οι αρχές που έχουν επιφορτηθεί. Το ρωτάω περισσότερο γιατί ενώ τα ίχνη της γυναίκας αυτής έχουν χαθεί εκεί περίπου στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου, της ημέρας δηλαδή των Θεοφανίων, της 6ης Ιανουαρίου, φαίνεται από πολλές μαρτυρίες ότι μέχρι τουλάχιστον το απόγευμα της ίδιας μέρας η γυναίκα είναι στη ζωή και κάνει κάποιες κινήσεις και κάποιες συναντήσεις. Παρότι το κινητό... Μα είναι προφανές ότι υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον 2 ώρων. Θα έλεγα παραπάνω, αν πάρουμε την δεύτερη μεσημβρινή ώρα ως αφετηρία, εκεί που χάνεται το ίχνος του κινητού. Και επειδή μιλούμε αυτό είναι το κινητό, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχετε πει κι εσείς. Είναι το κομβικό σημείο, είναι η λιδία ήθος που ενδεχομένως θα έλυνε όλες τις απορίες. Γιατί θα βρίσκαμε από το δορυφόρο που ενεργοποιεί, που ήταν ανά πάσα στιγμή, τις τελευταίες κλήσεις. Με ποιους μίλησε, με ποιον μίλησε, τι είπανε. Τα γραπτά μηνύματα. Και όλα τα σχετικά. Και θα μπορούσε πραγματικά πολύ εύκολα να ξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα. Άρα το ότι λείπει το κινητό τηλέφωνο, αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο που το περιγράφετε, για σας το είναι... όπως και όλοι οι νουνεχείς και χέφρονες και σοβαροί άνθρωποι, ότι αυτό είναι το πλέον κομβικό σημείο. Διότι δεν γνωρίζω κανέναν αυτόχειρα, αφού πηγαίνει στο κομμωτήριο, αφού ντύνεται, αφού στολίζεται, αφού βγαίνει έξω, αφού παίρνει γλυκά, αφού χαριεντίζεται και χαριτολογεί με τους ανθρώπους που βρίσκει μέσα στο ζαχαροπλαστείο, στη συνέχεια εξαφανίζει το κινητό της. Πώς γίνονται αυτό το πράγμα? Σε ποια περίπτωση αυτοχειρίας έχετε ξαναδεί τέτοια περιστατικά? Άνιστα. Κύριε Ταουξή, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθούμε κάθε μέρα την υπόθεση με ενδιαφέρον. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και... βεβαίως. Θα είμαστε σε επαφή.